με στόχο την αναθέρμανση της ιστορικής μνήμης, της παράδοσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και την επανασύνδεσή της με τις νεότερες γενιές, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η πολιτιστικής και ιστορικής μνήμης Εσπερίδα, μνήμης διάλογη. Να διαδώσουμε καταρχήν την ιστορία του Εύζωνα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί πάρα πολλοί αγνοούν την ιστορία, και να προσελκύσουμε τα νέα παιδιά να ενδιαφερθούν για την ιστορία του τόπου τους. Είναι χρέος του κάθε ενός, νομίζω, να παρευρίσκεται σε τέτοιες εκδηλώσεις και να ενθαρρύνουμε, να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να αναδεικνύουμε τον πολιτισμό, τον οποίο μπορούμε να τον ταιριάξουμε τόσο ως κριτική ιστορία, όσο και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Με την εκδήλωση αυτή η ΑΜΚΕ Φέρμελη επέστρεψε στο Ηράκλειο λίγο μετά την επιτυχημένη έκθεση Εύζωνες, η οποία εξακολουθεί να φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Η μνήμη των αγών και το στοιχείο που συγκροτούν τη διαδρομή του ελληνισμού μέσα στους αιώνες είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί αδιάσπαστη. Ειδικά στις μέρες μας, με όλα όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και ζούμε και σήμερα, πολύ περισσότερο δε με όλα όσα έχει βιώσει η γενιά αυτή, η νέα γενιά, αυτή που χαρακτηρίζουμε το μέλλον κάθε τόπου τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η ελπίδα είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία για να καλλιεργήσουν και την αισιοδοξία. Η Φέρμελη, με πρόεδρο την οικαστικό Λίζα Πενθερουδάκη, δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την προβολή και την ανάδειξη της φιγούρας του Εύζωνα ως ένα χαρακτηριστικό σύμβολο και έμβλημα της νεοελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ως σύμβολο ανδρείας στους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για σύμβολα, για πρόσωπα, για μύθους και αναρρύθμιτες μνήμες. Όλα αυτά έχουν την αξία τους, ιδιαίτερα στη σημερινή καθημερινή δυσκολία μας, ώστε να βρούμε το κατάλληλο αφήγημα για να αντιμετωπίσουμε με βάση το παρελθόν και το παρόν, να αντιμετωπίσουμε και να δημιουργήσουμε το αύριο. Οι σκοποί της Φέρμελη αγκαλιάστηκαν από τους Δήμους Ηρακλείου, Ανογείων και Μαλεβιζίου, αλλά και την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, που συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μέγα χορηγό τη Super Creta Gas Κουμουλάς ΑΕ. Είναι τιμή μας να συμβάλλουμε σε ένα πολιτιστικό γεγονός του τόπου μας. Χαρά μας που βλέπουμε ότι το αγκαλιάζει ο τόπος, το έχουν αγκαλιάσει και το έχουν στηρίξει η περιφέρεια, ο Δήμος και οι απλοί πολίτες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και τα δύο βιβλία του Ομίλου Σμυρνιωτάκη, «Εύζωνες, κλαίος των Ελλήνων» και «Ένα Εύζωνάκι ταξιδεύει στο χρόνο». Και ειδού έχει προκύψει αυτό το βιβλίο, το «Ένα Εύζωνάκι ταξιδεύει στο χρόνο», με τα παραμύθια των παιδιών και με εικονογράφηση πάλι των παιδιών, και θέλουμε να τα φέρουμε κοντά στην παράδοση, στην αγάπη για την πατρίδα. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα της πειραματικής σκηνής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.